Χρυσή εκδίκηση. Η πτώση μιας δυναστείας. Αυτό είναι το νέο βιβλίο που παρουσίασε το βράδυ του Σαββάτου στην αίθουσα Βασίλης Βασιλικός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, η συγγραφέας Έλληνα Χουσνή, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήσαν οι εκδόσεις Κύφαντα και ο Σύλλογος Δυτικομακεδόνων Νομού Καβάλας. Για το βιβλίο μίλησε η Λιδία Ελιόγλου, φιλόλογος και συγγραφέας. Η Έλληνα Χουσνή, για όσους δεν τη γνωρίζουν, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πέλα. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στις εφημερίδες Έθνος και Έθνος της Κυπριακής, ως υπεύθυνη του γραφείου τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ως επικεφαλής του γραφείου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου. Ενώ σήμερα είναι συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης Δήμου ΣΑΜ. Ως εκδότης, διαβάζω πολλά χειρόγραφα. Λίγα όμως είναι αυτά που σε κάνουν να λες να μια ιστορία που αξίζει να τη μοιραστείς και με άλλους. Και το βιβλίο της Έλληνας είναι ένα από αυτά τα λίγα. Η αστυνομική λογοτεχνία για πολλά χρόνια ήταν ένα παρεξηγημένο είδος και θεωρείται κάτι το κατώτερο, παραλογοτεχνία τη λέγανε. Τώρα όμως η κατάσταση και η αντιμετώπιση του είδους είναι πολύ καλύτερη. Οι μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι εκδίδουν πολύ ενδιαφέροντα αστυνομικά βιβλία, οι συγγραφείς τους είναι άξιοι και γνωστοί λογοτέχνες και στην Ελλάδα δημιουργήθηκε η Λέσχη Αστυνομικής Λογοτεχνίας, μέλος της οποίας είναι η Ελληνική Λέσχη Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας, μέλος της οποίας είναι και η Έλενα. Ανάμεσα στους σκοπούς της είναι και η συμβολή στην περαιτέρω διάδοση αυτού του δημοφιλούς είδους. Πώς συνδέεται η δολοφονία της κόρης ενός επιχειρηματία με την ποίηση του Γιώργου Σεφέρη? Πίσω από τους στίχους κρύβεται η προσπάθεια αποτείναξης μιας εθνικής μάστιγας μέσα από κωδικοποιημένα μηνύματα που τρεις άνθρωποι καλούνται να ανακαλύψουν τι σημαίνουν. Η Έλενα Χουσνή γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πέλα, εργάστηκε ως δημοσιογράφος και έχει λάβει βραβεία και διακρίσεις σε πολλούς πανελλήνιους διαγωνισμούς. Η κόρη ενός επιχειρηματία και η δολοφονία της, όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο, προφανώς εκείνο το οποίο συμβολίζει είναι τον συσσωρευμένο με άδικο και ανήθικο τρόπο πλούτο και τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο πλούτος μπορεί να δημιουργήσει είτε ατομικές τραγωδίες είτε εθνικές τραγωδίες. Και ο Σεφέρης αυτό έρχεται λιγάκι να συνδεθεί μέσω της ποίησής του, που και πάλι όμως δεν θα σας πω περισσότερα, διότι θα κόψουμε ένα σημαντικό κομμάτι. Όταν μιλώ για ανήθικο πλούτο, μιλώ για το γεγονός ότι τη σώρευση του πλούτου, η οποία μπορεί να στηρίζεται πάνω σε προσωπικές ή σε εθνικές τραγωδίες. Αυτό το οποίο εν ολίγοις ζούμε, είτε σε μικρότερες είτε σε μεγαλύτερες κλίμακες αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, φυσικά. Τα ολιγοπόλια, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται εκμετάλλευση λαών, εθνών για τη δημιουργία κερδοσκοπικών, ας το πούμε, ομάδων, οι οποίες μπορεί να διατρέχουν όλο το σκηνικό, είτε το πολιτικό είτε το οικονομικό. Αυτό εννοώ εγώ λέγοντας αθέμητο πλούτο ή πλούτο κερδισμένο με ανήθικα μέσα. Αυτό που εμένα με γοητεύει στο αστυνομικό μυθιστόρημα, το οποίο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ βέβαια σήμερα σε σχέση με τα πρώτα στάδια, είναι ότι τα επιμέρους δομικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει, δηλαδή η δράση βέβαια, η οποία δικαιολογείται, όχι η δράση για τη δράση, η γρίφη του, οι ανατροπές του, που είναι πάντα, οι έντονοι χαρακτήρες, διότι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα κατά μείζον λόγο έχει να κάνει με ένα χώρο ανήθικο, εγκληματικό, επομένως οι χαρακτήρες που αναμένουμε να δούμε είναι πολύ έντονοι χαρακτήρες. Το γεγονός ότι μπορεί επίσης ο αναγνώστης παράλληλα με τον συγγραφέα να ζει όλη αυτή την αναζήτηση, όχι απλά του δολοφόνου, αλλά και του λόγου ή των λόγων που οθούν έναν άνθρωπο στο έγκλημα.